Έχετε εντοπίσει κάποιο εξόγκωμα στην κοιλιά? Πιέζεται το σημείο και το εξόγκωμα υποχωρεί προς τα μέσα? Αν ναι, τότε το πιθανότερο είναι πως έχετε κάποια κοιλιακή κύλη. Πόσο επικίνδυνες είναι και πώς τις αντιμετωπίζουμε? Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε με ασφάλεια, εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα από μια κύλη με απρόβλεπτες εξελίξεις? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Η βουβονοκύλη και η ομφαλοκύλη είναι από τις πιο συχνές μορφές κυλών. Μάλιστα, οι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στην κύλη της βουβονικής χώρας, ενώ και οι αθλητές συμβαίνει συχνά να αντιμετωπίζουν πρόβλημα την λεγόμενη κύλη των αθλητών. Όμως, όταν χρειάζεται να δώσουμε μια οριστική λύση, η λύση αυτή πρέπει να είναι χειρουργική και μάλιστα από τα κατάλληλα και εξειδικευμένα χέρια. Για το θέμα λοιπόν αυτό, έχουμε κοντά μας τον κύριο Φώτη Αρχοντοβασίλη, γενικός χειρουργός, διδάκτορας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξειδικευμένος στην χειρουργική κυλών του κοιλιακού τυχώματος. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην επιτυχημένη εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι κοντά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ, το πρώτο βασικό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι τι είναι η κύλη. Γιατί ακούμε πολλά διαφορετικά είδη κυλών, από δισκοκύλη μέχρι κύλες του κοιλιακού τυχώματος. Πάρα πολύ σωστά. Και πρέπει να τα διακρίνουμε γιατί κύλες υπάρχουν πολλές. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για κύλη του κοιλιακού τυχώματος, εννοούμε ότι είναι μια τρύπα, να το πούμε απλά, στην κοιλιά μας, μέσω της οποίας βγαίνει ένα όργανο που δεν θα έπρεπε να βγαίνει. Όταν λέτε τρύπα, μισό λεπτά, και να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Είναι ένα νεφρό, είναι ένα στομάχι. Τι ακριβώς, τα τυχώματα, μήπως τα μυϊκά? Το κοιλιακό μας τύχωμα λοιπόν αποτελείται από κάποια στρώματα. Mm-hmm. Μυϊκά και περιτονίες. Μυς και περιτονίες φτιάχνουν ένα ωραίο, θαυμαστό, θα έλεγα, τείχος, το οποίο αποτελείται από κολαγόνο, από μυϊκό ιστό και δένει πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ευαίδωτα και ασθενή σημεία. Αν για κάποιο λόγο δημιουργηθούν τέτοια σημεία και ανοίξουν και δημιουργηθεί μια τρυπούλα, λίγο ή μεγαλύτερη, τότε μπορεί από μέσα να περάσει κατά κύριο λόγο το έντερο. Αυτό είναι το πιο συχνό σπλάχνο, το οποίο περνάει μέσα από την τρύπα και βγαίνει προς τα έξω. Βλέπουμε εδώ στην εικόνα. Ακριβώς. Εδώ είναι στο κοιλιακό τύχωμα, στην περοχή των, στη βουβονική χώρα. Χαμηλά δηλαδή, εδώ που λέμε κάτω, πάνω από το πόδι. Και βλέπουμε λοιπόν να εξέχει, να δημιουργείται μια φούσκα. Μια φούσκα. Φανταστείτε πώς είναι παλιά που είχαμε τα λάστιχα με τις σαμπρέλες, που σκιζόταν το λάστιχο και πέταγε η σαμπρέλα από μέσα σαν ένα μικρό εξόγκωμα. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς είναι και η κύλη. Μέσα από το κοιλιακό τείχωμα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, βγαίνει κάποιο σπλάχνο που συνήθως είναι έντερο. Μπορεί όμως να είναι και άλλα όργανα. Η δημιουργία, τα αίτια, να το πω έτσι, μια κύλη, ποια μπορεί να είναι? Οι προδιαθεστικοί παράγοντες για να δημιουργηθεί μια κύλη είναι πολλοί. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό όμως αίτιο απ' όλα είναι ο τρόπος ζωής και πιο σημαντικό απ' όλα η άρση βάρους, η κούραση, η έντονη χειρονακτική εργασία, η χρόνια έντονη χειρονακτική εργασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κουράστηκε στη ζωή, ένας άνθρωπος που κάνει μια επίπονη δουλειά. Κάθε περίπτωση, αν θέλετε, που αυξάνει πολύ την ενδοκοιλιακή μας πίεση, όταν βήχουμε, όταν φταρνιζόμαστε για κάποιο λόγο για αρκετό καιρό, όταν έχουμε δυσκολιότητα και αφοδεύουμε με πολύ κόπο, με πολύ πίεση. Αυτά, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι είναι, να το πω έτσι, εκενετής, δηλαδή μπορεί να έχουμε μια ευπάθεια ή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας, διότι προκύπτει το συγκεκριμένο σημείο να είναι ασθενές, να είναι πιο αδύναμο από κάποια άλλα σημεία? Πολύ σωστή ερώτηση. Οι παράγοντες αυτοί είναι επίκτητοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες εκενετής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να γεννιέται με μια συγκεκριμένη κατασκευή του κολαγόνου. Να το δούμε λιγάκι, καθώς αναφέρεστε βεβαίως ο επίκτητος. Πάμε λοιπόν στους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κύλης. Συγγενής προδιάθεση, εγγενετής πρόβλημα. Ωραία. Εδώ λέτε λοιπόν για το κολαγόνο. Τι εννοείτε? Υπάρχουν τύποι κολαγόνωσης, διαταραχές κολαγόνου τύπου 1 έως 4. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που έχουν μια πιο στιβαρή, αν θέλετε, πιο συνδεδεμένη, πιο στενή κατασκευή από κάποιον άλλο, ο οποίος είναι λίγο πιο χαλαρό το μυϊκό του τείχωμα. Αυτοί λοιπόν είναι οι παράγοντες εκγενετής. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι επίκτητοι. Το αν τρώει κάποιος, αν είναι κακή η κατάσταση στρέψης, άρα δεν παίρνει αρκετές πρωτεΐνες, αν είναι μεγάλη ηλικία. Ο καπνιστής, ξέρουμε πλέον ότι ο καπνιστής που παίρνει πολύ νικοτίνη έχει σαν αποτέλεσμα να καταστρέφεται το κολαγόνο του και αυτό δεν φαίνεται μόνο στο πρόσωπό του. Βλέπουμε, ξεκαθαρίζουμε
ξέρουμε αρχικά, βλέποντας κάποιον άνθρωπο από το πρόσωπο το γυρασμένο, πως ότι είναι καπνιστής. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η νικοτίνη καταστρέφει και το γολαγόνο που αποτελεί το δομικό στοιχείο του κοιλιακού τυχώματος. Άρα ο βαρύς καπνιστής, εκτός από το βήχα που κάνει λόγω του τσιγάρου, καταστρέφει και το κοιλιακό του τείχωμα. Οι παχύσαρκοι ασθενείς, οι γυναίκες που έχουν εγκυμονήσει 1, 2, 3 φορές και κυρίως η χειρονακτική εργασία, αλλά επίσης και ένας παράγοντας ακόμη, όπως είναι ένα προηγούμενο χειρουργείο. Άρα λοιπόν ένα προηγούμενο χειρουργείο μπορεί να αποτελέσει και αυτό μια αιτία. Προδιαθετικό παράγοντα, γιατί εκείνο το χειρουργείο στο σημείο της τομής είναι ευένδοτο πια. Δεν είναι υπάρχει το... μια ουλή η οποία μπορεί να έχει κλεισμένη, αλλά είναι ευαίσθητο, μπορεί να ξανασπάσει. Πολύ σωστά, διότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι το ίδιο ισχυρή με το κοιλιακό τείχωμα που υπήρχε πριν από την ουλή. Να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα. Είπατε δυσκυλιότητα και εδώ ακριβώς μπαίνει το ερωτηματικό. Κυρίως οι γυναίκες όμως εμφανίζουν πολύ σημαντικό πρόβλημα δυσκυλιότητας, ενώ από ό,τι βλέπουμε οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς σε κύλες, ή κάνω λάθος? Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν έχει σχέση τόσο με τη δυσκυλιότητα. Η δυσκυλιότητα είναι ένας από τους παράγοντες. Στους άντρες εμφανίζεται κατά κύριο λόγο διότι κάνουν πολύ πιο έντονη δουλειά από τις γυναίκες τις περισσότερες φορές. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Εννοείται χειρονακτική, χειρονακτική εργασία. Ναι. Με την έννοια δηλαδή ότι οι άντρες συνήθως σηκώνουν περισσότερα βάρη, οι γυναίκες τα οικογενειακά, κατά κύριο λόγο. Το αντίθετο, άντρες... γιατρέ, και τα οικογενειακά σηκώνουν οι άντρες. Γιατί το λέτε αυτό? Αυτό είναι κατά κύριο λόγο ο λόγος. Αλλά ένας άλλος λόγος είναι και το γεγονός ότι δεν έχουν την ίδια σύσταση την κολαγωνική άντρες με τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες να είναι πιο ανθεκτικές. Έντονος συγχρόνιος βήχας το αναφέρατε. Βαριά χειρονακτική εργασία το αναφέραμε και αυτό. Πολλαπλές κοιήσεις, πολύ σημαντικός παράγοντας. Και τραύματα κοιλίας ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Ναι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει, ναι. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν υποβληθεί για τον οποιοδήποτε ΑΒ λόγο σε μία επέμβαση. Μπορεί να είναι νεφρό, μπορεί να είναι στομάχι, μπορεί να είναι μια λιθοτριψία. Ας πούμε για παράδειγμα, έχουμε λαπαροσκοπικές τομούλες μικρές, οι οποίες μπορεί να είναι για μια επέμβαση σε μια πέτρα στη χολή ή στην ροδόχο κίστη. Εκεί έχουμε ενδεχόμενο κύλης. Πολύ σωστά. Μία από τις επαναστάσεις που έφερε η λαπαροσκοπική χειρουργική ήταν το γεγονός ότι απέφευγε πια τις μεγάλες τομές της κλασικής χειρουργικής. Ενώ παλαιότερα λοιπόν για να βγάλουμε τη χολή μας γινόταν μια τομή 10 με 12 εκατοστά στο κοιλιακό μας τείχωμα, τώρα γίνεται με 4 τρυπούλες. Άρα η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει ασύγκριτα μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών κυλών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στη λαπαροσκοπική χειρουργική υπάρχει μια κατάσταση που ονομάζεται port site hernia, δηλαδή το να παρουσιαστεί μια κύλη από το σημείο στο οποίο μπήκε το τροκάρ, που θα πούμε πιο κάτω που γίνεται η λαπαροσκοπική επέμβαση. Επομένως, πολύ μικρό. Ναι, μπορεί να είναι 1 με 2 εκατοστά η τρυπούλα και παρόλα αυτά να γίνει μια μικρή κύλη στο σημείο που μπήκε το εργαλείο. Όμως, ξαναλέμε, ότι είναι ασύγκριτα χαμηλότερη η επίπτωση των κυλών του κοιλιακού τυχώματος στη λαπαροσκοπική χειρουργική σχέση με την ανοιχτή. Μάλιστα. Τώρα, το βασικό που θέλω να μου πείτε είναι σε ποια σημεία βασικά εντοπίζουμε τις κύλες. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ μια κοιλιακή περιοχή που είναι γεμάτη εξογκώματα. Πολύ ωραίο. Καταρχήν να πούμε ότι σε οποιοδήποτε σημείο του κοιλιακού τυχώματος και να πούμε ότι το κοιλιακό τυχώμα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε μπροστά, αλλά επεκτείνεται μέχρι πίσω, μέχρι τη σπονδυλική μας στήλη, και αυτό οπίσθιο κοιλιακό τυχώμα είναι. Μπορεί δηλαδή να έχουμε κύλη και στα σημεία πίσω μας. Βεβαίως, μπορεί να έχουμε οσφυϊκή κύλη. Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε κύλη δηλαδή πίσω στην περιοχή του νεφρού. Υπάρχουν πολύ πιο σύνθετες και δύσκολες κύλες που τις ξέρει ένας χειρουργός ο οποίος είναι εξειδικευμένος κύλες, όπως είναι η κύλη Petit, Greenfield. Οι οποίες βρίσκονται πίσω, σε ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τυχώματος. Όμως... Να τα δούμε λιγάκι αυτά. Αυτά τα οποία είναι τα πιο ευένδοτα είναι ο ωφαλός, γιατί είναι ένα εμβρικό κατάλοιπο, είναι το πιο λεπτό σημείο του κοιλιακού μας τυχώματος, γιατί εκεί γινόταν σύνδεση με τον πλακούντα μας. Στη συνέχεια, όταν γεννηθήκαμε, έκλεισε ο πλακούντας, ο ωφαλός έμεινε πολύ λεπτός. Σε μερικές περιπτώσεις, ο ωφαλός μπορεί να παραμείνει λίγο ανοιχτός. Οπότε, μόλις μεγαλώσει λιγάκι σε ηλικία ο ασθενής, να εμφανιστεί ομφαλοκύλη. Κυρίως σε άντρες ή γυναίκες, γιατί νομίζω ότι συναντάται αυτού του είδους η κύλη, κυρίως σε γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη. Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που έχουν, τεκνοποιήσει. Μάλιστα. Αν όμως δεν έχει τεκνοποιήσει η γυναίκα, το ποσοστό εμφάνισης είναι μεγαλύτερο στους άντρες. Προσέξτε τη διαφορά. Οπότε η εγκυμοσύνη είναι ο χαρακτηριστικός παράγοντας. Σωστά. Ωραία. Να δούμε τα το δεύτερο σημείο πιο ευένδοτο είναι η βουβονοκύλη. Και λέμε ευένδοτο σημείο γιατί η βουβονοκύλη γενετής
δημιουργείται στην περιοχή που υπάρχει γενετής μία τρυπούλα. Είναι το βουβονικό στόμιο. Ξέρετε, οι άντρες, όταν βρίσκονται στην εμβρυϊκή ζωή, οι όρχες των αντρών, δεν βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται στην ενήλικη, είναι μέσα στην κοιλιά μας. Λίγο πριν γεννηθεί το αγοράκι, μέσω από τρυπούλες που υπάρχουν φυσιολογικά δεξιά και αριστερά στη βονική χώρα, ο όρχης κατεβαίνει και κάθεται στην θέση που βρίσκεται στην εφηβική και στην παιδική και στην ενήλικη ζωή. Αυτές οι τρυπούλες στη συνέχεια δεν κλείνουν. Παραμένουν ανοιχτές γιατί περνάνε από εκεί τα αγγεία και τα νεύρα του όρχιος. Άρα λοιπόν, κατεβαίνοντας κάτω από τα σημεία τα οποία όμως λέτε οι όρχοι σε εμβρυϊκή ακόμη ηλικία, αφήνει ένα κενό. Ένα μικρό κενό. Το έχουμε σε όλη μας τη ζωή. Που δεν επιτρέπει κανονικά να περάσει τίποτα άλλο. Αν όμως αυτό το χάσμα αρχίσει και μεγαλώνει λόγω της δύσκολης ζωής, της χειρονακτικής εργασίας των παραγόντων, τότε μαζί με αυτό που φυσιολογικά περνάει, βγαίνει και το έντερο που βλέπουμε στην δεξιά εικόνα. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα είναι η βουβονοκύλη. Από ένα ευένδοτο σημείο. Πέρα από τις οφαλοκύλες λοιπόν και τις βουβονοκύλες, μετά οι υπόλοιπες κύλες είναι λιγότερο συχνές. Είναι πιο ψηλά, να το πούμε έτσι, δηλαδή βλέπω επιγαστρική. Είναι λοιπόν μια επιγαστρική κύλη και λέγεται επιγαστρική γιατί βρίσκεται πάνω από την περιοχή του στομάχου, την ανατομική θέση. Είναι μια μεταχειρητική κύλη, incisional που βλέπετε στα αγγλικά. Αυτή που είπαμε λοιπόν ότι μετά από μια μετά από κάποια εγχείρηση ονομάζεται μεταχειρητική κύλη. Σε γυναίκες και εξαιρετικά σπάνια σε άντρες μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη κύλη, η οποία ονομάζεται μυροκύλη, λίγο πιο κάτω από τη βουβονοκύλη. Και μετά υπάρχουν και πιο σπάνιες κύλες, όπως είναι οι κύλιοκύλες, οι κύλες της λευκής γραμμής, πολλές κύλες. Αλλά οι πιο σημαντικές είναι αυτές. Λοιπόν, ερώτημα. Είδαμε που μπορεί να εντοπιστεί μία κύλη. Πώς κάποιος θα καταλάβει αν όντως έχει κύλη ή είναι κάποιος άλλος όγκος, είναι κάποιο άλλο εξόγκωμα? Σωστά. Πολύ σωστά. Να δούμε λοιπόν και την κάρτα παράλληλα, αν μπορούμε να την έχουμε και αυτήν. Και να μας λέτε κι εσείς πώς ακριβώς μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα συμπτώματα. Αυτές είναι οι κύλες που μόλις περιγράψαμε. Η διαφραγματοκύλη στο τέλος, επιτρέψτε μου, είναι λίγο διαφορετική κατάσταση γιατί αφορά μια εσωτερική κύλη. Θα την αφήσουμε απ' έξω γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα στη σημερινή μας ομιλία. Για να πούμε, η διαφραγματοκύλη είναι όταν απλά το στομάχι ανεβαίνει πάνω στο θώρακα ενώ δεν θα έπρεπε να συμβεί. Δεν φαίνεται όμως απ' έξω. Η διαφορά της διαφραγματοκύλης από τις υπόλοιπες κύλες είναι ότι οι υπόλοιπες κύλες φαίνονται. Εξωτερικά. Πώς φαίνονται λοιπόν? Είναι εσωτερικά. Ναι, εσωτερικά. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μία κύλη? Τις περισσότερες φορές θα πιάσουμε ένα εξόγκωμα στο κοιλιακό μας στίχωμα. Την ώρα που βήχουμε ή την ώρα που κάνουμε μία άσκηση ή ακόμα και την ώρα που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι ή ξαπλώνουμε στο κρεβάτι. Καθώς δηλαδή ασκείται πίεση στο κοιλιακό στίχωμα, προβάλλει ένα εξόγκωμα. Πονάει αυτό το πράγμα το σημείο? Αυτό τον πρώτο καιρό λοιπόν δεν πονάει και αυτό είναι το περίεργο. Μπορεί να δημιουργεί ένα αίσθημα βάρους. Μπορεί να δημιουργεί ένα τσούξιμο, ιδίως στη βουβονική χώρα, γιατί πιέζει κάποιο νεύρο. Αν όμως με τον καιρό το αφήσουμε, μπορεί να αρχίσει και πόνος, γιατί το σπλάχνο το οποίο βγαίνει από την τρύπα μπορεί να αρχίσει να ζορίζεται. Οπότε στις κινήσεις μπορεί να αρχίσει να περισφύγεται. Όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι η πιο σημαντική επιπλοκή μιας κύλης και αυτός είναι και ο λόγος που φτιάχνουμε την κύλη. Προφανώς. Άρα, το βρίσκουμε γιατί πετάγεται κάτι, το βρίσκουμε γιατί όταν το πιέσουμε αυτό κάνει ένα γκλουκ και ξαναμπαίνει μέσα. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι σκληρό και συμπαγές που πρέπει να μας φοβήσει. Και το καταλαβαίνουμε γιατί σιγά σιγά με τον καιρό όλο και μεγαλώνει και αυξάνονται τα προβλήματά του. Δηλαδή, αυτό που λέτε σημαίνει λοιπόν ότι μία κύλη δεν φτιάχνεται από μόνη της αν την σωστά. αφήσουμε. Πολύ σωστά. Είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μία κύλη είναι ένα μηχανικό πρόβλημα. Είναι σαν να έχουμε ένα τοίχο με και τρύπα. Να το χτυπάμε με ένα σφυρί. Συνεχώς. Αρχικά ρογμή, μετά μικρή τρύπα. Μετά συνεχίζουμε και χτυπάμε μεγάλη, κάποια στιγμή θα πέσει όλος ο τοίχος. Έτσι ακριβώς είναι και οι κύλες. Ζούμε καθημερινά. Βήχουμε, αναπνέουμε, σηκώνουμε βάρη, γελάμε, σφιγγόμαστε. Η κύλη μόνο να μεγαλώνει μπορεί, γιατί αυξάνεται συνεχώς η ενδοκυλιακή πίεση και χτυπάει το κοιλιακό τοίχωμα. Συνεπώς δεν υπάρχει μια συντηρητική αγωγή φαρμακευτική, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να μικρύνει την τρύπα, την κύλη, να το πω έτσι, και να επαναφέρει το σπλάχνο μέσα. Πρέπει να επέμβει ειδικός. Καλός ή κακός, δεν υπάρχει φάρμακο να πεις ότι είναι μια ίωση και θα πάρουμε ένα αντιπυρετικό και θα περάσει ο πυρετός. Εδώ θέλω να σταθώ και να πω ότι είναι λάθος και το τονίζω. Είναι λάθος να χρησιμοποιούνται κυλεπίδεσμοι, ζώνες, κυλών. Αυτό μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση στον ασθενή, αλλά δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια και στο γιατρό που θα φτιάξει
την κύλη, γιατί η πίεση η μόνιμη που δημιουργεί ο κυλεπίδεσμος ναι. εξασθενεί τα κυλιακά τυχώματα και δημιουργεί πρόβλημα ακόμα πιο σημαντικό στο μέλλον. Άρα, ένας λοιπόν που πάσχει, συγγνώμη, ένας λοιπόν ο οποίος ασθενεί από κύλη, είτε σε μικρό βαθμό είτε σε πιο αυξημένο βαθμό, τι κάνει, πώς μπορεί λοιπόν να την αντιμετωπίσει? Θα πρέπει να πάει κατευθείαν στο χειρουργό mm-hmm. και αν μου επιτρέπετε, όχι σαν οποιοδήποτε χειρουργό, αλλά επειδή ζούμε και ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια στην υπερεξειδίκευση στην ιατρική και δίστη χειρουργική, θα πρέπει να πάει να αποτανθεί στον abdominal wall specialist, δηλαδή στον εξειδικευμένο χειρουργό των κυλών του κοιλιακού τυχώματος. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Μην πάει σε άλλο γιατρό, μην πάει στο φαρμακοποιό να πάρει αλυφές. Μόνο ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος θα του εξηγήσει όπως μιλάμε τώρα μαζί και θα του πει ποια είναι η σωστότερη μέθοδος για εκείνον. Άρα λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε ότι η οριστική λύση είναι η χειρουργική λύση σε μια κύλη και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Σωστά, διότι δεν χρειάζεται καν να είσαι γιατρός για να καταλάβεις ότι όσο αφήνεις αυτό το πρόβλημα τόσο μεγαλώνει. Όσο μεγαλώνει δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά είναι ότι μεγάλο τμήμα εντέρου συνεχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Όσο βγαίνει το έντρο προς τα έξω υπάρχει πάντα η πιθανότητα μιας σημαντικής επιπλοκής που ονομάζεται περίσφυξη, η οποία σημαίνει ότι ο έντερο δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να ζήσει, σταματάει η αίματωσή του και μπορεί να προκληθεί τελικά μια πολύ επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση, όπως είναι η περιτονίτιδα, δηλαδή να τρυπήσει το έντερο. Ναι. Και τότε μια απλή σχετικά επέμβαση, όπως θα πούμε στη συνέχεια, μετατρέπεται σε μια επέμβαση πολύ δύσκολη, επίγουσα και σε καμιά περίπτωση ο ασθενής δεν φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα, όπως θα δούμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για ρομποτική χειρουργική και μάλιστα στις κύλες, τι πρέπει να περιμένει ένας ασθενής που δεν θα έχει, για παράδειγμα, με μια ανοιχτή επέμβαση? Η ρομποτική χειρουργική είναι η τελειότερη εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Mm-hmm. Έχουμε τη λαπαροσκοπική χειρουργική και απλά προσθέθηκε ένα μηχάνημα. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στην εικόνα. Βλέπουμε ότι αποτελείται από 3 κομμάτια. Είναι πραγματικά ένα επίτευγμα. Πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσε καν να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να χειρουργηθεί με ρομποτική χειρουργική. Στο οποίο το πρώτο κομμάτι είναι η ρομποτική βραχιόνωση που κάθονται πάνω από τον ασθενή. Το δεύτερο είναι ο πύργος που έχει όλα τα μηχανήματα. Και στο τρίτο κομμάτι είναι εκεί που κάθεται ο χειρουργός μακριά από τον ασθενή και κάνει τις κινήσεις που τις μεταβάσαν εντολές βραχιώνες. Δεν έχει λοιπόν φυσική επαφή ο χειρουργός πάνω στον ασθενή. Δεν έχει φυσική επαφή ο χειρουργός με τον ασθενή. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν είναι το ρομπότ το οποίο εκτελεί την επέμβαση, είναι ο χειρουργός ο οποίος κάνει την επέμβαση. Απλά το ρομπότ του δίνει τα πλεονεκτήματα της άριστης κίνησης, της μη τρεμάμενης κίνησης, της απόλυτης ακρίβειας και της εξαιρετικής ευκρίνειας. Ο χειρουργός που κάθεται σε αυτό το μηχάνημα που βλέπουμε και έχει το κεφάλι του μέσα εκεί και βλέπει ενώ χειρουργείται δίπλα ο ασθενής, ναι. βλέπει τα πάντα σε τρισδιάστατη εικόνα. Αν μπορούσαμε να δείξουμε στους τηλεθεατές τι βλέπει ο χειρουργός, θα μένανε με ανοιχτό το στόμα. Η εικόνα είναι τρισδιάστατη όπως ακριβώς βλέπουμε στον κινηματογράφο. Να τη δούμε λιγάκι αν την έχουμε τη φωτογραφία αυτή. Τρισδιάστατη εικόνα βέβαια μπορούμε να πάρουμε όχι απαραίτητα και με το ρομπότ αλλά και με ειδικούς πύργους, λαπαροσκοπικούς πύργους. Βλέπετε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα στην οποία δείχνει πόσο έντονα τα βλέπει ο χειρουργός. Τα τελευταία 10 χρόνια η λαπαροσκοπική χειρουργική εξελίχθηκε και έγινε τρισδιάστατη λαπαροσκοπική. Ο χειρουργός φοράει γυαλιά όπως αυτά που φοράμε στον κινηματογράφο, ακριβώς το virtual reality. Έτσι ώστε να βλέπει τρισδιάστατα με εξαιρετικές λεπτομέρειες, 16 εκατομμύρια χρώματα μπαίνουν μέσα στην οθόνη. Άρα, από τη λαπαροσκοπική χειρουργική περάσαμε στην 3D λαπαροσκοπική χειρουργική που είναι θέμα ευκρίνειας. Και από την 3D λαπαροσκοπική χειρουργική περνάμε και στη ρομποτική χειρουργική, όπου είναι θέμα όχι μόνο ευκρίνειας αλλά και απόλυτης ακρίβειας. Ξαναλέω ότι ο χειρουργός πρέπει να είναι εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική. Δεν μπορεί ο κάθε χειρουργός να κάνει ρομποτική χειρουργική. Άρα το ρομπότ σε καμία των περιπτώσεων δεν αναλαμβάνει εκείνο τον έλεγχο για μια επέμβαση. Είναι ασφαλώς ο γιατρός που κάθεται πίσω από το ρομπότ, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για την ακριβώς επιτυχία βεβαίως μιας επέμβασης. Φανταστείτε ότι το ρομπότ, οι βραχίονες είναι οι προεκτάσεις των χεριών του χειρουργού. Αν κάνει μια κίνηση ο χειρουργός, θα την κάνει και το ρομπότ. Αν δεν κάνει κίνηση ο χειρουργός, το ρομπότ μένει ακίνητο. Ανακεφαλαιωτικά, πείτε μου, γιατί λοιπόν επιλέγουμε ρομποτική έναντι της ανοιχτής επέμβασης ενός χειρουργού με τα χέρια του? Την ανοιχτή επέμβαση, την κλασική ανοιχτή επέμβαση που κάναμε μια μεγάλη τομή
για να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα, την έχουν αντικαταστήσει πια μικρές τρυπούλες. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αποφεύγουμε ένα μεγάλο τραύμα. Με τις μικρές τρυπούλες που γίνεται η λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική, η ανάνυψη του ασθενούς, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα φύγει mm-hmm. από το νοσοκομείο, είναι πολύ μικρότερη. Άρα ο ασθενής φεύγει όχι σε μέρες που έφευγε με την ανοιχτή χειρουργική, αλλά ακόμη και σε ώρες, επιτρέψτε μου να πω, και με τις τεχνικές που θα δούμε παρακάτω. Δηλαδή, μια τέτοια επέμβαση καταρχάς πόσο διαρκεί? Υπάρχουν επεμβάσεις που διαρκούν πολλές ώρες, γιατί είναι μεταχειρητικές μεγάλες κύλες. Υπάρχουν επεμβάσεις όπως μια βονοκύλη που μπορεί να κρατήσει 45 λεπτά. Τόσο γρήγορα? Κατά συνέπεια, αν κάποιος ασθενής χειρουργηθεί σε κάποιο γιατρό που εξειδικεύεται στις κύλες και μπορεί να κάνει μια κύλη γρήγορα και σωστά και με ασφάλεια, τότε μπορεί να φύγει μέσα σε 4 ώρες από το νοσοκομείο. Υπάρχουν δε και δύο τεχνικές που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, οι οποίες πάνε ένα βήμα παραπέρα, έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και διαφορετικές ενδείξεις από την λαπαροσκοπική χειρουργική, που πραγματικά οι ασθενείς φεύγουν σε 3 ώρες από το νοσοκομείο. Μιας και μιλήσατε για την τρισδιάστατη λαπαροσκοπική χειρουργική, θέλω λιγάκι να δούμε τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει εντάχει, για να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς τι θα πρέπει να περιμένει. Γιατί λοιπόν να επιλέξει αυτήν την συγκεκριμένη μέθοδο από τη μία άλλη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την 3D λαπαροσκοπική αποκατάσταση κύλης και ολιγόρη λοιπόν νοσηλεία. Μπαίνει και βγαίνει. Η λαπαροσκοπική χειρουργική, όταν έχει ειδικά μηχανήματα που προβάλλουν σε τρισδιάστατη εικόνα, ονομάζεται 3D λαπαροσκοπική χειρουργική. Άρα έχει όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής, συν την τρομερή ευκρίνεια, την εξαιρετική απεικόνηση. Είναι σαν να έχεις μια τηλεόραση παλιάς τεχνολογίας και μια LED μεγάλη, high definition, υψηλής ευκρίνειας. Να σου το δώσω αλλιώς, είναι σαν οι χειρουργοί να χειρουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια με το ένα μάτι κλειστό. Mm-hmm. Και με την τρισδιάστατη λαπαροσκοπική χειρουργική ανοίξανε και τα δύο μάτια και απέκτησαν στερεοσκοπική όραση. Βλέπουν σε τρεις άξονες. Ακριβώς. Ναι. Άρα, λιγότερη νοσηλεία γιατί τελειώνει πιο γρήγορα η επέμβαση, άρα λιγότερα φάρμακα. Ναι. Αν ο ασθενής κάνει να χειρουργηθεί 4 ώρες, έχει πλεονεκτήματα πολύ πιο σημαντικά από κάποιον που έκανε 8 ώρες να χειρουργηθεί. Και η αναισθησία παίζει ρόλο. Η αναισθησία. Δεύτερον, είναι ότι έχει τρομερή ευκρίνεια ο χειρουργός, άρα η επέμβαση γίνεται πολύ πιο σωστά και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί όταν βλέπουμε σωστά, χειρουργούμε και καλύτερα. Όταν δεν βλέπουμε σωστά, δεν μπορούμε να κάνουμε τέλεια επέμβαση. Mm-hmm. Λιγότερα φάρμακα, λιγότερος μεταχειρητικός πόνος, γιατί μικρότερη επέμβαση. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της 3D και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έναντι της ανοιχτής. Το αισθητικό αποτέλεσμα, γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται και αυτό, ειδικά σε ένα σημείο, μια κύλη η οποία μπορεί να είναι σε πολύ έντονο σημείο της κοιλιακής περιοχής. Πολύ σωστά. Ποιο είναι? Αν έχουμε μια κύλη, είτε θα τη φτιάξουμε με μικρές τρυπούλες από μέσα, άρα δεν θα κάνουμε τομή, ή θα κάνουμε μια μεγαλούτσικη τομή για να τη φτιάξουμε ανοιχτά. Άρα το αισθητικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν έχουμε ταχεία επάνωδο του ασθενούς. Ταχεία γιατί έχει μικρότερη νοσηλεία, λιγότερα φάρμακα, μικρότερο τραύμα. Mm-hmm. Άρα πονάει λιγότερο, άρα επιστρέφει ταχύτερα. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό την ημέρα με τη νύχτα. Mm-hmm. Και βεβαίως το γεγονός που είπαμε και πριν, ότι αφού δεν έχεις μεγάλη τομή, οι υποτροπές, δηλαδή οι μεταχειρητικές κύλες, είναι πολύ πολύ μικρότερες στη λαπαροσκοπική από ό,τι στην ανοιχτή χειρουργική. Δεν κινδυνεύεις λοιπόν να δημιουργήσεις μια νέα κύλη στο σημείο στο οποίο είναι έχεις ασύγκριτα ήδη επέμβει. Χαμηλότερη η πιθανότητα. Είναι ασύγκριτα μικρότερη η πιθανότητα. Όταν έχει προηγηθεί ένα δύσκολο χειρουργείο και σε εκείνο το σημείο είσαι ένα κοντινό, έχει δημιουργηθεί μια κύλη, μπορούμε να επέμβουμε με τέτοιου είδους τεχνικές μια λαπαροσκοπική μέθοδο? Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν εξειδικευμένοι χειρουργοί, και αυτό το ξαναλέω γιατί αυτή είναι μια δύσκολη επέμβαση. Το να κάνεις λαπαροσκοπικά μια μεταχειρητική κοιλιοκύλη, δηλαδή να επέμβεις λαπαροσκοπικά εκεί που είχε χειρουργήσει κάποιος άλλος γιατρός πριν, θέλει ακόμα πιο ικανά χέρια και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Όμως, μια μεταχειρητική κύλη, αντί να πας και να την ανοίξεις εξ αρχής, πηγαίνεις λαπαροσκοπικά και τη φτιάχνεις λαπαροσκοπικά. Να το πω αλλιώς, καταρχάς υπάρχει κίνδυνος να υποτροπιάσει μια τέτοια κύλη, μια μεταχειρητική κύλη στην οποία μάλλον έχουμε επέμβει? Ναι, υπάρχει κίνδυνος. Mm-hmm. Αν κάποιος έχει κάνει μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση και έχει ράψει τα κοιλιακά τυχώματα, τότε υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια μεταχειρητική κύλη. Δηλαδή, εκεί που χειρούργησε, να δημιουργηθεί ένα εξόγκωμα, η κύλη. Mm-hmm.
σε σχέση με κάποιον που δεν έχει ουρηθεί, η πιθανότητα να κάνει σε εκείνο το σημείο κύλι είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, στο παρελθόν ακούγαμε για επώδυνες επεμβάσεις, ανοιχτές έτσι, μεγάλες διάρκειες, με πολύ μεγάλη αποκατάσταση, νοσηρότητα, διότι έμενε στο νοσοκομείο αρκετές ημέρες. Σήμερα, λοιπόν, τι νέες μεθόδους διαθέτουμε? Να πάρουμε καταρχάς σε μια κοινή έτσι, μορφή κύλης την βουβονοκύλη, ειδικά για τους άντρες. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό που φέρνετε, γιατί για να βγάλουμε συμπεράσματα συνήθως παίρνουμε το πιο κοινό, το πιο συχνό παράδειγμα. Όντως λοιπόν η βουβονοκύλη. Η βουβονοκύλη, αν μου επιτρέπετε, αλλά και γενικότερα οι κύλες, πριν από 30 περίπου χρόνια αντιμετωπίζονταν με ράματα. Υπήρχε δηλαδή ο χειρουργός που δεν είχε πλέγματα στα χέρια του και το μόνο που έκανε είναι να κάνει το μη, να ράβει το στόμιο, να ράβει το χάσμα και να κλείνει. Άρα δεν βάζαμε κάποιο κάλυμα πάνω από την τρύπα. Δεν υπήρχε. Τη δεκαετία του 70 δεν υπήρχαν πλέγματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής έβγαινε με πόνους πολλούς, έβγαινε σκυφτός, γιατί δεν μπορούσε να τεντώσει το κορμί του από τα πολλά τα ράματα και βεβαίως το ποσοστό υποτροπής της κύλης, μόνο με τα ράματα, ξεπερνούσε το 20%. Δηλαδή ένα στους πέντε θα ξανά έκανε βουβονοκύλη. Τη δεκαετία του 80 ένα φωτισμένος χειρουργός, ο Λίχτενστάιν, έφτιαξε τα πλέγματα, έφερε τα πλέγματα και είπε: εγώ θα βάλω πλέγμα και δεν θα βάλω πολλά ράματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κλείνει καλύτερα η κύλη, να μην χρησιμοποιούνται πολλά ράματα, να μην βγαίνει σκυφτός ο ασθενής από το χειρουργείο, να φεύγει την επόμενη μέρα και το ποσοστό υποτροπής έπεσε στο 1-5%. Άρα δηλαδή με τα βίας ο μισός στους 5 ας πούμε, θα πήγαινε ξανά ή και λιγότερο. Έτσι. Αν ένας πριν ήταν 1-5, τώρα θα είχαμε σχεδόν λιγότερο από το μισό στους 5. Ακριβώς. Πολύ λιγότερο. 1-20 περίπου. Τώρα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 ήρθε η λαπαροσκοπική χειρουργική, άρα βλέπουμε ότι συνεχώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Το 2000 και μπήκε η ρομποτική χειρουργική. Όλα τα πράγματα λοιπόν γινόντουσαν καλύτερα. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 υπήρχε ένας φωτισμένος χειρουργός που όλοι ζηλεύουμε που δεν προλάβαμε εμείς να το σκεφτούμε, που είπε, αν μπορώ να πάρω τα πλεονεκτήματα, αν υπάρχουν, της ανοιχτής χειρουργικής και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και να αφήσω πίσω τα μειονεκτήματά τους και να κάνω μια επέμβαση βουβονοκύλης που θα έχει μόνο ωφέλη για τον ασθενή. Έτσι λοιπόν αυτός έφτιαξε ονόμασε μια επέμβαση TIP, την οποία στη συνέχεια μέχρι το 2011 δέχτηκε αρκετές βελτιώσεις, έτσι ώστε να καταλήξει σήμερα να λέγεται ONSTEP. Σε τι διαφέρει λοιπόν αυτή η ONSTEP? Τι κάνει? Ναι. Αντί να κάνει μια μεγάλη τομή, κάνει μια μικρή τομούλα και βάζει το πλέγμα εκεί που ακριβώς το βάζει και η λαπαροσκοπική χειρουργική, δηλαδή κάτω από το πρόβλημα. Και ενώ η ανοιχτή χειρουργική το βάζει πάνω από το πρόβλημα. Μάλιστα. Η ONSTEP δεν απαιτεί γενική νάρκωση, που η λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί γενική νάρκωση. Και με την ONSTEP ο ασθενής, λόγω του ότι παίρνει μια ήπια μέθη ή τοπική, φεύγει σε 3 ώρες από το νοσοκομείο, κάτι που με τις άλλες επεμβάσεις φεύγει στην επόμενη μέρα. 3 ώρες λοιπόν, με πλέγμα, κάτω ακριβώς από το μυϊκό ιστό, να το πούμε έτσι. Και πρακτικά έχουμε μια πολύ πολύ μικρή τομή. Μιας και το αναφέρετε, να βλέπουμε σας παρακαλώ λιγάκι το βιντεάκι το οποίο εξηγεί αυτή την μέθοδο. Θέλω να σταθούμε λιγάκι ONSTEP. Στο πλέγμα. Βλέπετε ότι είναι ένα ειδικό πλέγμα, το οποίο ανακαλύφθηκε το 2011, για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μονοπλέγμα και το οποίο μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει ιδιαίτερα, αλλά εμείς εξηγούμε και λέμε ότι βλέπετε ότι μπαίνει από πίσω από το πρόβλημα. Να σταθούμε ένα λεπτό εδώ και να πούμε ότι φανταστείτε ότι αυτό το δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε είναι η κοιλιά του ασθενούς και υπάρχει μια τρύπα στο ταβάνι, άρα η κύλη του. Έχουμε 2 τρόπους να φτιάξουμε την κύλη. Ο ένας είναι να μπούμε στην ταράτσα και να κλείσουμε από πάνω το πρόβλημα, οπότε είναι η ανοιχτή χειρουργική. Και ο άλλος τρόπος είναι να βάλουμε μία σκάλα μες στο δωμάτιο και να ανεβούμε πάνω και να κλείσουμε από μέσα την τρύπα με ένα σεντόνι. Αυτό λαπαροσκοπική λοιπόν, χειρουργική. Με τους βραχίωνες που μπαίνουν λαπαροσκοπικά μέσα ώστε να δημιουργήσουμε αυτό, ή να λοιπόν, τραβήξουμε το πλέγμα. Σωστά. Λαπαροσκοπικά γίνεται αυτό. Δηλαδή μπαίνουμε από μέσα και φτιάχνουμε το πρόβλημα. Όμως το από μέσα σημαίνει ότι θα πάρει γενική νάρκωση ο ασθενής, ότι θα έχει και αυξημένο κόστος λόγω των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ότι θα μπει μέσα στην κοιλιά του να φτιάξει το πρόβλημα. Η μέθοδος ONSTEP έρχεται και κάνει το εξής. Πάει απ' έξω, στην ταράτσα που λέγαμε. Θα το ξαναδούμε. Βάζει ένα ειδικό πλέγμα το οποίο χώνεται μέσα στην τρύπα και στη συνέχεια ανοίγει, εκπτύσσεται.
ουσιαστικά έναν... είναι σαν να... σαν να ανοίγει ολόκληρο με το σαν που να ανοίγει το ολόκληρο, μέσα, ναι. Αυτό μπορείς να το τσαλακώσεις, να ωραία. Το βάλεις όπως είναι, αλλά στην συνέχεια αυτό θα εκτυχθεί. Και όλα αυτά χωρίς να αναγκαστείς να μπεις μέσα στην κοιλιά του ασθενούς. Δηλαδή φτιάχνεις το πρόβλημα από την ταράτσα, όπως είπαμε, από πάνω. Αυτό δεν απαιτεί γενική νάρκωση. Χειρουργώ πολλές φορές ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα που δεν μπορούν ούτε για αστείο να πάρουν μέθη και είναι ξύπνοι και το κάνουμε μόνο με τοπική. Τοπικά δηλαδή. Τοπική. Τοπική αναισθησία. Και σε πόση ώρα μπορεί, ας πούμε, να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός? Σε μία ώρα σηκώνεται όρθιος, πηγαίνει στην τουαλέτα ουρή και σε δύο ώρες φεύγει και πάει σπίτι του. Υπάρχουν περιορισμοί σε μία τέτοια επέμβαση, διότι όπως και να το κάνουμε είναι μία κύλη. Είναι μία κύλη στην βουβονική χώρα. Μπορεί να μπαίνει ένα πλέγμα, μπορεί να υπάρχει πιο μικρή τομή, αλλά δεν πάβει να είναι μία επέμβαση, ένα τραύμα. Φυσικά. Και αυτό θέλουμε και το τονίζουμε κάθε φορά στους ασθενείς, γιατί βλέπουν το πόσο γρήγορα σηκώνονται και περπατάνε. Και πολλές φορές ξεφεύγουν από τις οδηγίες. Είναι μια χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός εκεί δεν κάνει κάτι απλό. Ο εξειδικευμένος χειρουργός θα επαναφέρει τα πράγματα όπως είναι και θα βάλει ένα πλέγμα, το οποίο θα πρέπει ο ασθενής να έχει υπόψη του ότι δεν πρέπει να κάνει ό,τι θέλει για να μπορέσει να κάτσει στη θέση του καλά. Άρα, συγκεκριμένες οδηγίες και ακούμε τον γιατρό μας. Και δεν κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι μας κατέβει. Αυτό το πλέγμα για να απορροφηθεί και να πούμε ότι ο ασθενής πλέον μπορεί να επανέλθει πλήρως στις δραστηριότητες του. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να μπορέσει να αποκαταστήσει όλη τη βλάβη? Ακούστε, υπάρχουν πλέγματα και πλέγματα καταρχήν. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πλέγματα τα οποία δεν μας τιμούν στο να τα χρησιμοποιήσουμε. Για αυτή την τεχνική, καλώς ή κακώς, χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο πλέγμα, το οποίο είναι η κορυφή της τεχνολογίας. Είναι πλέγμα το οποίο έχει 50% απορροφησιμότητα, δηλαδή το 50% του όγκου του μέσα σε 3 με 6 μήνες περίπου θα απορροφηθεί. Άρα γίνεται δύο... ένα με τον οργανισμό. Ενσωματώνεται λοιπόν. Σωστά. Άρα χρησιμοποιούμε πάντοτε τα καλύτερα πλέγματα για τους ασθενείς μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέω πάντα, ότι ο καλός ο μάστορας θέλει και τα κατάλληλα υλικά. Προφανώς. Γιατί τι να το κάνεις, να κάνεις μια τέλεια επέμβαση και να σε κρεμάσει εντός εισαγωγικών το υλικό το οποίο χρησιμοποιείς. Μια στοχή υλικού. Μια στοχή υλικού. Δεύτερον, σε γενικές γραμμές, αν θέλουμε να το ορίσουμε σε μέρες, σε 5 μέρες ο ασθενής μπορεί να περπατήσει άνετα, σε 10 μέρες επαναφέρει όλες τις δραστηριότητες του εκτός από την άρση βάρους. Σε ένα μήνα μπορεί να ανέβει στα βουνά. Οπότε, αυτό είναι το χαρακτηριστικό που λέω στους ασθενείς μου. 5, 10, 30. Αντίθετα, με μια ανοιχτή επέμβαση, ας πούμε, πόσο χρονοδιάστημα θα χρειαζόταν? Μια κλασική ανοιχτή επέμβαση, σε 10 μέρες ακόμη πονάει ο ασθενής. Μπορεί να χρειάζεται να πιάνει την περιοχή, να περπατάει λίγο σκυφτός. Αυτή είναι η κλασική επέμβαση. Θέλει τουλάχιστον 2 μήνες αποχή από τις έντονες δραστηριότητες για να μπορέσει να πει ότι τώρα σιγά σιγά επανέρχομαι. Άρα δηλαδή, αν το βάζαμε σε μια αναλογία, θα ήταν 5, 10, 30 ή 2, 60 μήνες. Τουλάχιστον τα διπλάσια. Τουλάχιστον τα διπλάσια. Θα ήταν τουλάχιστον 10, 20, 60. Θέλω να μείνουμε λιγάκι στα πλέγματα, μιας και είναι κάτι το οποίο πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν. Αυτά τα πλέγματα, υπάρχει κίνδυνο να αποβληθούν από τον οργανισμό ως μη... να το πω έτσι, ενσωματώσιμα? Ωραία ερώτηση. Η τεχνολογία των πλεγμάτων είναι μια ξεχωριστή βιομηχανία από μόνη της. Υπάρχουν εταιρείες γίγαντες παγκοσμίως που ασχολούνται μόνο με τα πλέγματα. Άρα, μέσα στα τελευταία 20 χρόνια είναι τρομερή εξέλιξη της βιοτεχνολογίας των πλεγμάτων. Τα πλέγματα αυτά, ναι, μπορεί να μολυνθούν. Μπορεί, αν δεν προσέξει ο χειρουργός, να υποστούν βλάβες. Όμως, έχουμε πια στα χέρια μας πλέγματα τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να μολυνθούν, τα κυταρικά πλέγματα. Υπάρχουν βιοσυνθετικά πλέγματα που δεν το πιστεύω πριν από 5 χρόνια θα υπάρχουν. Και τα πλέγματα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο χειρουργός διαλέγει το κατάλληλο για την κατάλληλη πάθηση. Δεν είναι ένα πλέγμα για όλα. Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν έγινε στον γιατρό να επιλέξει αυτό που πρέπει, αυτό που χρειάζεται. Το σωστό κατάλληλο πλέγμα και τα κατάλληλα υλικά για την ανάλογη κύλη. Υπάρχουν τρομερές αστοχίες όταν ο γιατρός έχει χρησιμοποιήσει πλέγμα που δεν πρέπει σε κύλη που θα έπρεπε να πάρει άλλο πλέγμα. Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας λίγα και συγκεκριμένα για την τεχνική on-step, κρατάω 5,
10-30, σηκώνομαι και φεύγω και ανεβαίνω στο Everest, παράδειγμα. Ναι. Χρησιμοποιούμε ένα πλέγμα το οποίο μπαίνει απ' έξω μεν, αλλά ουσιαστικά έρχεται να κλείσει το πρόβλημα από μέσα. Πολύ σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά. Και δεδομένων της ώρας και το δεν χρειάζεται γενική νάρκωση. Δεν χρειάζεται νάρκωση. Φεύγεις την και βεβαίως φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τα χρήματα τα οποία θα δαπανίσει κάποιος, δεδομένου ότι θα φύγεις πολύ πιο γρήγορα από το νοσοκομείο. Σωστά. Το γεγονός ότι φεύγει πιο γρήγορα από το νοσοκομείο έχει μικρότερο κόστος νοσοκομιακό, πρώτον. Δεύτερον, mm-hmm. σε σχέση με τη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική χειρουργική, που χρησιμοποιούν και αυτές ένα πλέγμα, και η ONSTEP ένα πλέγμα, είναι πιο φτηνή η ONSTEP γιατί δεν έχει και τα έξτρα υλικά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι στη λαπαροσκοπική χειρουργική χρειάζονται τροκάρ, εργαλεία, κάμερες, καθυλωτικά του πλέγματος. Αυτά δεν τα έχει στη τεχνική ONSTEP. Άρα και πιο φτηνή. Να τονίσουμε και να ξανατονίσουμε ότι η ONSTEP αφορά μόνο τις βουβονοκύλες. Με προλάβατε. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν περιορισμοί ακριβώς στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ναι. τεχνικής. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια διαφορετική κύλη. Να πάρουμε την ομφαλοκύλη που είναι και κοινή για τις φίλες μας που μας παρακολουθούν. Στην ομφαλοκύλη, τι ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουν εκεί άλλες μέθοδοι καινούργιες που είναι εξίσου έτσι αποτελεσματικές? Πέσατε στην περίπτωση, γιατί και για τις ομφαλοκύλες, όπως και για τις μικρές επιγαστρικές κύλες, σε γενικές γραμμές για κύλες οι οποίες δεν έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 3 εκατοστά. Δηλαδή όσο μία τρύπα. Πολύ σωστά. Χοντρικά περίπου όσο μου αυτή. Δείχνετε. Ναι. Σωστά. Ναι. Από ένα μπαλάκι του πινκ-πονκ ή από ένα μπαλάκι του γκολφ, για να σας καταλάβετε, έτσι. Τότε υπάρχει μία ακόμα τεχνική που ονομάζεται MOP, Mini Open Preperitoneal, για αυτούς που ξέρουν αγγλικά, MOP, κατά την οποία η επανάσταση της μεθόδου είναι πάλι το πλέγμα το οποίο χρησιμοποιείται. Πολύ καθώς μικρή το βλέπετε, τομή. Συγγνώμη, να το παρακολουθούμε και εμείς ωραία. Εδώ για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε λοιπόν αυτό το πλέγμα. Κάνουμε μια πολύ μικρή τομή κάτω από την ομφαλοκή, κάτω από την κάτω τον ομφαλό. Αυτό λοιπόν είναι ο ομφαλός, ναι. εδώ είναι το πλέγμα μας, ναι. σωστά. Σαν ένα μικρό χαμόγελο. Κάτω από τον ομφαλό, ενώ παλαιότερα κάναμε μια μεγαλύτερη τομή. Mm-hmm. Από αυτή τη μικρή τομούλα που κάνουμε κάτω από τον ομφαλό, βάζουμε το πλέγμα το οποίο μπορούμε και το τσακίζουμε όπως θέλουμε, αλλά μόλις το τραβήξουμε αυτό εκπτύσσεται και έρχεται και κλείνει από κάτω το πρόβλημα. Ανοίγει λοιπόν, πάλι τοποθετείτε το πλέγμα από κάτω και μετά και κλείνουμε την τομή. Ναι. Φανταστείτε ότι μέσα σε μια τρύπα βάζουμε μια κλειστή ομπρέλα και μόλις περάσει από την τρύπα η ομπρέλα ανοίγει mm-hmm. και έρχεται και αγκιστρώνει πάνω. Καθυλώνεται το πλέγμα με ένα ειδικό τρόπο και στη ναι. συνέχεια απλά το μόνο που κάνουμε είναι να ράψουμε την τομούλα που ανοίξαμε, η οποία δεν ξεπερνάει τα 3 εκατοστά. Αυτό είναι, είπαμε, μόνο για την ομφαλοκύλη. Ομφαλοκύλη και μικρές κύλες που δεν ξεπερνούν τα 3 εκατοστά διάμετρο. Δεν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί σε βουβονοκύλες? Όχι, σε βουβονοκύλες δεν μπορεί, γιατί στις βουβονοκύλες πρέπει να αφήσουμε ένα τμήμα του βουβονικού πόρου ανοιχτό για να περνάνε και αυτά που πρέπει φυσιολογικά να περνάνε. Μάλιστα. Ενώ αυτό το κλείνει ερμητικά. Οπότε αυτή η επέμβαση πόση διάρκεια έχει? Και 20 λεπτά μπορεί να κρατήσει. Τόσο γρήγορα? Στα χέρια εξειδικευμένων χειρουργών που κάνουν δεκάδες τέτοιες επεμβάσεις κάθε μήνα, ναι. μπορεί να κρατήσει και 20 και 25 λεπτά. Είναι πολύ γρήγορη επέμβαση και οφείλεται ναι. στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται ο χειρουργός να ταλαιπωρηθεί όπως παλιά, στο να ανοίξει πολύ, να καθυλώσει το πλέγμα με ράματα, mm-hmm. γιατί το πλέγμα εδώ μπαίνει μόνο του και ανοίγει. Και διευκολύνει πάρα πολύ τους χρόνους του χειρουργού. Χρειάζεται μέθη, τοπική αναισθησία, τι χρειάζεται εδώ? Εδώ τις περισσότερες επεμβάσεις, το 50% των επεμβάσεων, εδώ τις κάνω μόνο με τοπική. Δηλαδή δύο ενεσούλες αριστερά-δεξιά που λέει ο λόγος. Ναι, ναι, και μιλάμε με τον ασθενή. Μιλάμε. Α, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Ναι, αν απλά το επιθυμεί δεν πονάει, ο ίδιος. Δεν πονάει, δεν ναι. καταλαβαίνει τίποτα. Αν το επιθυμεί ο ίδιος, υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε: γιατρέ, εγώ θέλω να σε ακούω. Θέλω να σε βλέπω. Θέλω να... Δεν με πειράζει το... mm-hmm. ο ήχος των μηχανημάτων. Δεν με πειράζει να βλέπω τους νοσηλευτές να μπαίνουν, βγαίνουν. Μ' αρέσει. Υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Άρα είναι ψυχολογία κυρίως του ασθενούς, αν θα υποβληθεί σε μία μέθη. Εμείς συνήθως λοιπόν τους δίνουμε λίγη μέθη mm-hmm. για να μην έχουν αυτό το άγχος του χειρουργείου. Οπότε με τη μέθη απλά ζαλίζονται. Αναπνέουν μόνοι τους. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό πράγμα η μέθη από τη γενική νάρκωση. Η συγκεκριμένη μέθοδος για ομφαλοκύλη μπορεί να εφαρμοστεί και σε παχύσαρκα άτομα? Ή έχουμε περιορισμούς? Πολύ ωραία ερώτηση. Στους παχύσαρκους, στους υπερβολικά παχύσαρκους, στην οσυρή παχυσαρκία δηλαδή, στην οσογόνο παχυσαρκία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στρώμα λίπους μέχρι να φτάσουμε στο κοιλιακό τείχομα. Εμείς έχει τύχει να κάνουμε τέτοιες επεμβάσεις και σε 200 κιλά ασθενή.
Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Απλά η τομούλα μας πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη. Όμως μας βοηθάει πολύ, γιατί την κρίσιμη στιγμή που φτάσαμε πια στην τρύπα και πρέπει να κάνουμε γρήγορες κινήσεις, το πλέγμα μας βοηθάει, γιατί μπαίνει κατευθείαν γρήγορα και τελειώνει η επέμβαση. Σε έναν πολύ πακή σαρκοασθενή, ο οποίος έχει λίγο μεγαλύτερες τρύπες, η καλύτερη επέμβαση είναι η λαπαροσκοπική, χωρίς να το συζητάμε καν. Και αν το χάσμα της κύλης στον παχύ σαρκοασθενή είναι πολύ μεγάλο, τότε η ρομποτική χειρουργική, που μας δίνει μεγαλύτερους, περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στους ρομποτικούς βραχιώνες και λιγμούς, είναι ακόμα καλύτερη μέθοδος για να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη κύλη του κοιλιακού τυχώματος. Άρα, ναι, μεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε παχύσαρκα άτομα, αλλά προτιμούμε τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Τη λαπαροσκοπική ή τη ρομποτική. Γι' αυτό, όπως βλέπετε τώρα που έχουμε μιλήσει για την κάθε μέθοδο ξεχωριστά, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, ότι κάθε κύλη έχει τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι για όλες τις κύλες. Και ο χειρουργός, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση των κυλών, που ξέρει και λαπαροσκοπική και ρομποτική και τις MOP και τις ONSTEP, θα συμβουλεύσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με βάση και την εμπειρία του, αλλά και το πιο σωστό τρόπο. Εκτός από τις κύλες οι οποίες προκύπτουν λόγω χειρονακτικής εργασίας ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιων επίκτητων άλλων παραγόντων, πολλές κύλες παρουσιάζονται σε ασθενείς, σε αθλητές, συγγνώμη. Σωστά. Είναι οι κύλες των αθλητών. Μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση. Τι εφαρμογή των μεθόδων αυτών που αναφέραμε, της ONSTEP και της MOP, μία βουβονοκύλη ή άλλη οφαλοκύλη, τι εφαρμογή λοιπόν αυτών των μεθόδων ή κάποιων άλλων μεθόδων έχουμε σε κύλες των αθλητών? Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε ένα πραγματάκι καταρχήν, πολύ σημαντικό. Η κύλη των αθλητών είναι μια κύλη η οποία είναι καταχρηστικός ο όρος κύλη. Δεν είναι κύλη με την έννοια που περιγράψαμε, ότι κάτι βγαίνει από μια τρύπα. Ονομάστηκε κύλη των αθλητών γιατί δίνει συμπτώματα που μοιάζουν με την κύλη, τη βουβονοκύλη. Αυτό που πρέπει να πούμε, ότι αυτή ονομάζεται σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, γιατί επηρεάζει τους κοιλιακούς μας και τους προσαγωγούς. Αντιμετωπίζεται όμως με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται μία βουβονοκύλη. Άρα με τη μέθοδο ONSTEP θα μπορούσαμε Άρα να την αντιμετωπίζουμε με τη μέθοδο ONSTEP. Ξαναλέμε λοιπόν ότι η κύλη των αθλητών δεν είναι η κλασική βουβονοκύλη που περιγράψαμε, αλλά ονομάζεται κύλη καταχρηστικά γιατί είναι στην ίδια περιοχή ο πόνος και με συμπτώματα που μοιάζουν με τα συμπτώματα της βουβονοκύλης, αλλά αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται μια βουβονοκύλη. Μπορεί να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά, μπορεί να αντιμετωπιστεί ρομποτικά, μπορεί να αντιμετωπιστεί ανοιχτά, μπορεί να αντιμετωπιστεί και με την ONSTEP. Ο γιατρός θα είναι εκείνος που, ανάλογα με το πόσο έντονα είναι τα συμπτώματα, θα αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για την κύλη των αθλητών. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όμως, γιατρέ, είναι ότι για όλες αυτές τις νέες επαναστατικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της κύλης, εάν υπάρχει μερική ή και ολική πληρωμή, να το πω έτσι, η κάλυψη από τα δημόσια ταμεία. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία, δυστυχώς, τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μας, ενώ παλαιότερα κάποιος ο οποίος είχε μια κρατική ασφάλεια κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος των ιδιωτικών νοσηλείων, τώρα καλύπτει μεν ένα μέρος, αλλά είναι μικρό. Υπάρχει πάντως μια μερική συμμετοχή. Υπάρχει μια μερική κάλυψη του δημόσιου φορέα στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Να πάμε να δούμε όμως ένα ρεπορτάζ το οποίο αποτυπώνει τι άλλο, ότι τα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την κύλη είναι τόσο εντυπωσιακά, δεδομένου ότι είναι να γίνει μια μάστιγα της σύγχρονης εποχής. Άνδρες και γυναίκες είναι αυτοί οι οποίοι πάσουν πάρα πολύ συχνά από μια κύλη. Περισσότερες από 15 εκατομμύρια επεμβάσεις χειρουργικής αποκατάστασης της κύλης πραγματοποιούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο και η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του προβλήματος με χρήση πλέγματος αποδεικνύεται ως η βέλτιστη λύση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η αντιμετώπιση της κύλης είναι η συχνότερη χειρουργική επέμβαση στον τομέα της γενικής χειρουργικής παγκοσμίως με αυξητική τάση. Δυστυχώς η κύλη τείνει να γίνει μάστιγα στο δυτικό και αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ετήσια αύξηση 4%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση της παχυσαρκίας και της χρόνιας δυσκυλιότητας, καθώς και της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, που αποτελούν βασικούς παράγοντες πρόκλησης της πάθησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διόγκωσης του προβλήματος
είναι ότι μόνο στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κάθε χρόνο πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα αναζητούν ιατρική βοήθεια για την αντιμετώπιση της χύλης. Λαπαροσκοπική λοιπόν χειρουργική για την αποκατάσταση πλήρους της κύλης και για την γρήγορη ανάρρωση. Γιατρέ, προτού κλείσουμε, θέλω να ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι τα ωφέλη ειδικά αυτών των μεθόδων που μας αναφέρετε, της μεθόδου OnStep και MOP. Πού χρησιμοποιείται και ποια είναι τα βασικά ωφέλη της κάθε περίπτωσης. Αφήνοντας πια πίσω την ανοιχτή κλασική χειρουργική, και αυτό λέω και στους ασθενείς μου ότι ας μην τη συζητήσουμε πια, δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ της λαπαροσκοπικής και της on-step για την αντιμετώπιση μιας βονοκύλης ή μεταξύ της λαπαροσκοπικής και της MOP για την αντιμετώπιση μιας ομφαλοκύλης. Αν δεν έχουμε βονοκύλη και ομφαλοκύλη, τότε η λαπαροσκοπική είναι αναμφίβολα η μέθοδος εκλογής. Επειδή όμως έχουμε τις δύο αυτές τελευταίες τεχνικές, νομίζω ότι τα πλεονεκτήματά τους έναντι της λαπαροσκοπικής είναι λίγο διακριτά. Δεν θέλουν γενική νάρκωση. Σημαντικό για κάποιον που θέλει να φύγει γρήγορα. Φεύγουμε σε 3 ώρες από το νοσοκομείο και όχι την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Το κόστος είναι μικρότερο γιατί είπαμε ότι υπάρχουν στη λαπαροσκοπική έξτρα υλικά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι με αυτές τις τεχνικές βάζουμε το πλέγμα στη θέση που μπαίνει και λαπαροσκοπικά. Δηλαδή στην ίδια θέση όπως μπαίνει λαπαροσκοπικά, μπαίνει και σε αυτές τις τεχνικές, χωρίς όμως να χρειάζεται να μπούμε μέσα στην κοιλιά του ασθενούς. Άρα, φτιάχνουμε το πρόβλημα επιφανειακά με τον ίδιο σωστό και ασφαλή και σίγουρο τρόπο που το φτιάχνει και η λαπαροσκοπική χειρουργική, χωρίς όμως να χρειάζεται να πάρουμε γενική νάρκωση. Επιτρέψτε μου να τονίσω, το επιφανειακά δεν σημαίνει ότι το καλύπτουμε από πάνω και φεύγουμε. Σωστά. Φροντίζουμε να μπούμε από την επιφάνεια μέσα, μέσα. Χωρίς να τραυματίζουμε, να το πούμε έτσι, άλλα ενδεχομένως εσωτερικά όργανα. Όργανα. Πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται να μπούμε στην κοιλιά. Μπαίνουμε απ' έξω προς τα μέσα και όχι από μέσα. Προς τα έξω. Γρήγορα, ανώδυνα και μερικώς ανέξοδα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ήταν πολύ έτσι, καθοριστική η ενημέρωση που μας κάνατε σήμερα για τις μεθόδους της αντιμετώπισης των κυλών και ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας ξανά. Χαρά μου και τιμή μου. Το χειρουργείο είναι η μόνη αντιμετώπιση που μπορεί μόνιμα να διορθώσει μια κύλη. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, απαιτείται επίγον χειρουργείο. Ο σάκος που περιέχει το έντερο ή κάποιον άλλο ιστό μπορεί να κολλήσει στην οπή του κοιλιακού τυχώματος. Εάν δεν μπορεί να αναταχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε στραγγαλισμό του εντέρου. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν εξειδικευμένο γιατρό ώστε να τον συμβουλευτεί τόσο για την ακριβή διάγνωση της κατάστασης, αλλά και τις επιλογές για τη χειρουργική επέμβαση και την αποκατάσταση του προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.